Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων εγκαινιάστηκε επίσημα σήμερα το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Φιλιατών που λειτουργεί στην Ιγουμενίτσα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή της Θεσπρωτείας και της Ηπείρου ευρύτερα, το οποίο πέρασε από 40 κύματα και μετά από 18 ολόκληρα χρόνια κατάφερε να τεθεί σε λειτουργία χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων από το Υπουργείο, την διοίκηση της έκτης ΥΠΕ, την Ερετή Περιφέρεια και μετά από αγώνα που δόθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτό υπογράμμισε με δηλώσεις του αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, αναφερόμενος στις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να τεθεί σε λειτουργία το ΤΕΠ Ιγουμενίτσας Νοσοκομείου Φιλιατών, αλλά και στις προσλήψεις γιατρών που επίκειται. Ξεκίνησε από το 2000 και τελικά εγκαινιάζεται σε λειτουργική κατάσταση σήμερα από το 2018. Με πολύ μεγάλη χαρά το κάναμε σήμερα, γιατί ασχοληθήκαμε πολλοί άνθρωποι και από το Υπουργείο και από τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και από την Ερετή Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή για πάνω από 2 χρόνια για να λυθούν μια σειρά από προβλήματα, γιατί το έργο πρακτικά είχε τελειώσει το 2013. Είχε βανδαλιστεί κιόλας για ένα διάστημα. Έγιναν οι απαραίτητες επισκευές που χρειαζόταν. Προμηθευτήκαμε τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Έγινε αλλαγή του οργανισμού του Νοσοκομείου Φιλιατών προκειμένου να συμπεριλάβει το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών και σαν δομή και σαν αύξηση του θέσεων του προσωπικού, από 240 περίπου είναι σχεδόν 300 θέσεις τώρα. Το Νοσοκομείο Φιλιατών έχει ενισχυθεί και με προϋπολογισμό και συγκεκριμένο χρήμα, ανέφερα κάποια πράγματα πριν, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη, σχεδόν διπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων του σε σχέση με το 2015, σήμερα το 2017 και το 2018. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και εδώ το τμήμα. Αξιοποιήσαμε τις δομές της πρωτοβάθμιας, οι οποίες μεταφέρθηκαν εδώ, τους γιατρούς που δούλευαν στα παλιά ιατρία του ΙΚΑ ΕΟΠΗ. Αξιοποιήσαμε και μεταφέραμε τη δομή του ΕΚΑΒ, που εδώ είναι ο φυσικός του χώρος, να έχει τη βάση, που και αυτό έχει ενισχυθεί με 2 καινούργια ασθενοφόρα τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά μπαίνει η βάση και με την πρόσληψη των 5 γιατρών που έχουμε προκηρύξει για το συγκεκριμένο ΤΕΠ εδώ πέρα, αλλά και τις άλλες προσλήψεις που σιγά σιγά θα γίνονται με βάση και τη ρύθμιση την πρόσφατη που περάσαμε από τη Βουλή, από το νοσοκομείο, είτε επικουρικό προσωπικό είτε μόνιμο, πραγματικά να αναπτύξει πλήρως τις λειτουργίες του. Ο κύριος Πολάκης υπογράμμισε πως από πλευράς της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ισορροπηθεί το σύστημα που κατέρεε. Με σχεδιασμό, τα τελευταία χρόνια ο χώρος της υγείας έχει ενισχυθεί σημαντικά με πόρους και προσωπικό, αξιοποιώντας κάθε δυνατό πρόγραμμα και εργαλείο, ανέφερε ο κύριος Πολάκης τόσο κατά την ομιλία του στην τελετή των Εογγενείων, όσο και με δηλώσεις του, ο οποίος τόνισε πως βέβαια από τον Αύγουστο και μετά, όποτε και η χώρα θα βγει από το σημερινό λαβύρινθο, όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούν να συζητηθούν σε μια άλλη βάση. Και εννοείται βέβαια ότι μετά τον Αύγουστο που φεύγουν και βγαίνει η χώρα από αυτό το λαβύρινθο των 8 ετών, είναι προφανές ότι πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με προτεραιότητες, κατανομές χρηματοδοτήσεων, προγραμματισμούς προσλήψεων κτλ. Θα κουβεντιαστούν σε μια άλλη βάση από την κυβέρνηση συνολικά. Πρέπει να ενισχυθεί και ο χώρος της παιδείας, γιατί όπως θα έχετε προσέξει ότι προνομιακά αυτή την τετραετία ενισχύθηκε ο χώρος της υγείας. Κανένα άλλο Υπουργείο δεν έκανε αυτό το μαζικό αριθμό προσλήψεων που έκανε το δικό μας, και αυτό δεν ήταν απόφαση του Αντρέα και δικιά μου, ήταν απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Πρέπει να ενισχυθούν και άλλοι τομείς. Τώρα που πάμε σε άλλο κανόνα προσλήψεων ένα προς ένα, αυτό δίνει άλλες δυνατότητες για να ενισχυθεί και αυτό το πράγμα θα γίνει. Όπως επίσης και θα υπάρξει και μια συζήτηση ξανά σε σχέση και με κάποια μέτρα που ήταν να ληφθούν με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες, αλλά η πορεία της οικονομίας, η πορεία του ΕΦΚΑ δείχνει ότι δεν είναι ανάγκη να πάρθουν. Με τα εγκαίνια του ΤΕΠ στην Ιγουμενίτσα ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου», που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του ΤΕΠ ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη σημερινή εκδήλωση, πέρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, το παρόν έδωσαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας Θωμάς Πιτούλης, οι βουλευτές
Υγείας Θεσπρωτείας Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιώγιακας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Διοικητής της Έκτης ΥΠΕ Παναγιώτης Νικολόπουλος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Φιλιατών Σπύρος Δερδεμέζης, οι Διοικητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και του Νοσοκομείου Χατζικώστα, οι Δήμαρχοι των Δήμων της Ιγουμενίτσας και εκπρόσωποι των άλλων τοπικών αρχών. Ο αγιασμός τελέστηκε χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παραμυθίας κυρίου Τίτου. Ευχόμεσα ο Θεός σε όλους οι οποίοι εργάστηκαν για αυτόν τον σκοπό και όσοι εργάζονται, στους ιατρούς, στους νοσηλευτές, στις νοσηλεύτριες, σε όλο το προσωπικό, ο Θεός να χαρίζει υγεία και δύναμη. Εμείς σήμερα εδώ τελειώνει η δικιά μας η ευθύνη για το ΤΕΠ Φιλιατών. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και φέραμε αυτό σε αίσιο τέλος. Περάσαμε κάποιες δυσκολίες κάποια στιγμή από τη μετάβαση της κρατικής περιφέρειας στην Ερετή. Τα λύσαμε όλα με τη συνεργασία. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για τον τομέα υγείας στον νομό Θεσπρωτείας, αφού παραδίδεται πλέον επίσημα ένα πραγματικό κόσμημα στη θεσπρωτική κοινωνία. Και όχι μόνο σε χιλιάδες επισκέπτες του νομού μας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα έργο που ύστερα από 18 περίπου χρόνια παίρνει σάρκα και οστά, αφού πέρασε από 40 κύματα και ενώ αλλάξανε πάρα πολλά στη χώρα, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια ιστορική μέρα. Για τους πολίτες της Θεσπρωτείας, για τον υπηρετικό λαό και για τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής εν γέννη. Δεν εγκαινιάζεται ένα κτίριο σήμερα, εγκαινιάζεται μια νέα δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Εγκαινιάζεται το ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας, το οποίο με τη συνδρομή του δυναμικού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της πόλης είναι ήδη σε λειτουργία 3 μήνες. Έως σήμερα έχουν διασφαλιστεί οι πόροι οι οποίοι τρέχουν από το ΕΣΠΑ, από το 7-13 έγινε γέφυρα στο 14-20 και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, λειτουργεί ως τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση παραλαβής του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τις επόμενες εβδομάδες, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δημοπρατείται η δεύτερη φάση, ώστε στους επόμενους 12 με 18 μήνες να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Για να μπορούμε να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες υγείας. Όλο αυτό το δίκτυο λοιπόν, συντονισμένο και ενοποιημένο, είναι ένα απόλυτα λειτουργικό σύνολο, το οποίο θα λέγαμε μια κουβέντα ότι ανεβάζει το επίπεδο υπηρεσιών στην περιφερειακή ενότητα της Θεσπρωτείας. Το χρέος το δικό μας είναι να κάνουμε αυτό το κλικ παραπάνω στην ενίσχυση σε προσωπικό, ώστε το επίπεδο να μην είναι απλά ανεβασμένο και πιο πάνω από το προηγούμενο, αλλά είναι, να είναι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ύψος που αρμόζει στην κοινωνία της περιοχής.